Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αρχίζει σήμερα Δευτέρα επί αθηναϊκού εδάφους ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών και την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων θα γίνει τόση ημέρα και στο Euro Working Group, όπου και θα καταδειχθεί το πόσο κοντά ή το πόσο μακριά είμαστε σε μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Η προσοχή εστιάζεται σήμερα στις αποφάσεις που θα λάβουν οι συμβολεογράφοι για την εκκίνηση των πληστηριασμών, καθώς και στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την πόλη των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Σε περίοδο κεχηρίας μοιάζει να έχουν περάσει οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μετά την αποτυχημένη, όπως αποδείχθηκε, πρακτική του πολέμου προσφορών στα συμβόλαια κινητής. Η πρακτική των πολύ χαμηλών τιμών για απόκτηση όλο και περισσότερων πελατών, η οποία εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε συνδυασμό με την ελληνική κρίση, δημιούργησε μεγάλα κενά στους ισολογισμούς τους, τα οποία καλούνται σήμερα να εξισορροπήσουν με τιμολογιακές αυξήσεις στα προγράμματα συμβολέου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως και οι τρεις πάροχοι, Wind, Vodafone και Cosmote, έχουν ανακοινώσει πως θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μέσα στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Και μετά την Black Friday, τι είναι το ερώτημα που προκύπτει σε μια αγορά που προσπαθεί να ορθοποδήσει με προσφορές και εκπτώσεις που τείνουν να πραγματοποιούνται όλο τον χρόνο πλέον στην Ελλάδα. Έτσι, πριν ακόμα ανοίξουν τα πακέτα των αγορών τους από την Black Friday, οι Έλληνες καταναλωτές θα πρέπει να προετοιμάζονται για την Cyber Monday. Νέος θεσμός με αφετηρία και αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος έκανε πρεμιέρα το 2005 και γίνεται την Δευτέρα μετά την ημέρα των ευχαριστειών. Αλλά αφορά εκπτώσεις και προσφορές στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η απάντηση του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου, λοιπόν, προβλέπει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά εκπτωτική εβδομάδα από την Παρασκευή 1η έως την 5η 7 Δεκεμβρίου. Καθοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα κυμαίνει σε 722,66 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,07%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.